Χριστός Ανέστη, καλή μου φίλη, καλή σας ημέρα. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν και ξεκινάμε την εκπομπή μας 90 λεπτά κάλυνος με πολλά θέματα από την επικαιρότητα και σημαντικά ζητήματα που πρέπει να σας υπενθυμίσουμε γιατί άμεσα θα ξεκινήσουν. Σήμερα μια πολύ όμορφη ημέρα, ηλιόλουστη στην περιοχή της Δωδεκανήσου, βέβαια κόπασε το βοριαδάκι, τουλάχιστον καταλαβαίνουμε όλοι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και αν περπατήσει κανείς έξω στους δρόμους, νομίζω αμέσως θα το καταλάβει ότι τα πράγματα άλλαξαν από το βοριαδάκι των τελευταίων 2 ημερών, όμως σιγά σιγά μυρίζει πιο έντονα το καλοκαιράκι, με ό,τι συνεπάγεται και για τη γενικότερη εικόνα της πόλης μας, των νησιών μας, των τόπων μας. Θέλω να σας πω ότι χτες είχαμε την ευκαιρία να σας διαβάσουμε τις επισκέψεις, αλλά και όσα αυτές τις μέρες ασχολήθηκε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία και Ομογένειας βέβαια, που είναι υπεύθυνη, η κυρία Καλλιόπη Κουτούζη. Χθες έδωσε συνέντευξη ήδη στον Νικόλα Μακαρούνα, οπότε κρατάμε το κομμάτι αυτό για να ακούσουμε έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε, αλλά και την επίσκεψη στην Ψέρυμο και όχι μόνο. Επίσης είμαστε μια ανάσα πριν την έναρξη του 5ου Συνεδρίου Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Κάλυμνο, που θα γίνει το τριήμερο 17, 18 και 19 Μαΐου. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα λάβει χώρα στην Κάλυμνο, αυτό το 5ο Συνέδριο Καρδιαγγειακών, και θα είναι στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Ελιές, που διοργανώνεται από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Τις ημέρες του Πάσχα, στην Κάλυμνο βρέθηκε ο συμπατριώτης μας γνωστός καρδιολόγος, κύριος Γιάννης Καλικάτζαρος, ο οποίος είχε την ευκαιρία μαζί με την γιατρό δερματολόγο κυρία Καλωτίνα Κορφιά να παραχωρήσουν συνεντεύξεις για τον λόγο αυτό, καθώς η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ως ο κύριος εκφραστής της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στα καρδιαγγειακά δρόμενα, επέλεξε για άλλη μια φορά την Κάλυμνο ως τόπο διεξαγωγής του Περιφερειακού Συνεδρίου Καρδιαγγειακών Παθήσεων, ημέρες Καλύμνου, και όπως είπαμε θα διεξαχθεί 17, αύριο 18 και 19 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Ελιές. Για την διοργάνωση λοιπόν όλη αυτή, ψυχή της οποίας είναι όπως είπαμε ο καρδιολόγος συμπατριώτης μας Γιάννης Καλικάτζαρος, μίλησε ο ίδιος και η Καλωτίνα Κορφιά και θα παρακολουθήσουμε την σχετική συνέντευξη. Επίσης υπήρξε συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου στον Πάνω Όροφο, όπου όταν αυτή ολοκληρώθηκε κατέβηκαν στο ισόγειο, γιατί εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας είχαμε ένα κάλεσμα γενικής συνέλευσης του Λυκείου Ελληνίδων. Οπότε και ως μέλη βρεθήκαμε εκεί, γιατί ξέραμε ότι ναι, μεν υπήρξε ο οικονομικός ο υπολογισμός, τα πεπραγμένα, οι δράσεις της χρονιάς που πέρασε και όχι μόνο, σχεδόν μέχρι τώρα, μέχρι τα πρόσφατα, αλλά είχαμε και την τιμητική ενότητα δύο αξιόλογων και εξαιρετικών κυριών, της Φανής Κουτούζη Καπελά, αλλά και της Μαρίας Θοδωρίδου. Η κυρία Φανή Καπελά, που βεβαίως για πολλά χρόνια ήταν και στην επί της Δημαρχίας Γεωργίου Ρούσου υπεύθυνη για το κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, εκεί στο Λύκειο Ελληνίδων εκεί, είχε την ευκαιρία όλες αυτές τις δεκαετίες να βλέπει, να πληροφορείται, να συμμετέχει, να γνωρίζει όλες τις διακυμάνσεις, όλα τα επίπεδα δηλαδή λειτουργίας του κάθε Λυκείου Ελληνίδων ανά την Ελλάδα, που νομίζω ότι είναι 57 ή 56-57 για όλη την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, όπως είπε και η ίδια στο τέλος μετά τη βράβευση, αν δεν είχε φύγει από την Κάλυμνο και ήταν μόνο εδώ και ήξερε εδώ και απλά πληροφορεί το μέσα από το ίντερνετ και τα λοιπά για δράσεις, ενέργειες και τα λοιπά, των άλλων περιοχών και των άλλων λυκείων, δεν θα είχε πολλά να πει. Όμως είδε ότι ναι μεν είναι και πολλά άλλα στο επίπεδο που λειτουργεί και το δικό μας, αλλά είδε και σε άλλες περιοχές την άλλη όψη του νομίσματος,
με ιδιόκτητα κτίρια, με τεράστιες εγκαταστάσεις, με σανσέρ, με έτσι κτλ. Με χίλια δυο, τα οποία βεβαίως μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο τα επόμενα ίσως χρόνια. Επίσης για την κυρία Μαρία Θοδωρίδου, που ξέρετε ότι 30 χρόνια, 30 και περισσότερα, ασχολείται με το κομμάτι αυτό, δηλαδή πάντα της άρεσε το κομμάτι της ομογένειας, έτσι αλλιώς να δώσει την εικόνα της πατρίδας της και τις ομορφιές, αλλά και την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την ιστορία, τα ήθη, έθιμα, τη γλώσσα, τα τραγούδια, τους χορούς. Έτσι λοιπόν αυτή η φόρμουλα βρέθηκε μέσα από το Σωματείο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικών Ανταλλαγών τόσα χρόνια τώρα, θυμάμαι από τα πρώτα βήματά τους που ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί γιατί καταλαβαίνετε όταν άκουγα και Ουκρανία και τα κορίτσια που ερχόντουσαν εκεί, ομαδούλες από εκείνες τις περιοχές όπου και η καταγωγή του πατέρα, καταλαβαίνετε η καρδιά χτυπούσε πιο δυνατά. Οπότε βήμα-βήμα παρακολουθούσα την εξέλιξη και των εντατικών μαθημάτων που γινόντουσαν εκεί κάθε χρόνο άλλα παιδιά, άλλες ομάδες με τις φορεσιές τους, με τα όσα μάθαιναν, με τα όσα μας έλεγαν, τα τραγούδια τους, τους χορούς τους και πάρα πολλά που τους αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Οι κυρίες μας λοιπόν τιμήθηκαν από το Λύκειο Ελληνίδων χθες το βράδυ. Όλα αυτά στη σημερινή ατζέντα, μαζί μας φυσικά και τον Ντάρουιν και ο Αντώνης Μιαούδης. Όπου περιμένουμε παιδιά από τον Ντάρουιν αυτές τις μέρες, έτσι όπως μας είπε και η αντιδήμαρχος κυρία Πόπη Κουτούζη. Και έτσι θα ξεκινήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι έχει δηλώσει για όλες τις τελευταίες δράσεις Action 24, επίσκεψη στην Ψέρυμο. Έτσι, είναι για να πάει και η Γαλλία. Έρχονται και τα παιδιά από τον Ντάρουιν. Υπήρξαν και εξελίξεις με τον γιατρό εκεί στην Ψέρυμο κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει μια αυξημένη κινητικότητα εκ μέρους σας με την αρμοδιότητα του Δημάρχου φυσικά. Είδαμε διάφορα δελτία τύπου που σχετίζονται με τις δικές σας αρμοδιότητες. Να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την πρόσφατη επίσκεψή σας στο νησί της Ψερίμου. Βγήκε και ένα σχετικό δελτίο τύπου, έτσι. Ναι. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στο νησί της Ψερίμου. Πώς να αντικρίσετε εσείς. Κοιτάξτε, η Ψέρυμος είναι μέρος της Καλύμνου και είναι τουριστικός προορισμός. Οπότε, όπως ενδιαφερόμαστε για όλους τους τουριστικούς προορισμούς της Καλύμνου, του νησιού της Καλύμνου, και αναφέρομαι στα Λινάρια, στο Καντούνι, στο Πλατηγιαλό, στις Μυθιές, στο Μασούρι, όπου πάμε δηλαδή και καθαρίζουμε, έτσι έπρεπε να καθαριστεί και να σπριστεί και η Ψέρυμος. Ανέβηκα λοιπόν εγώ απάνω στο νησί, αφορμή δόθηκε το γεγονός ότι επιτέλους έχουμε έναν γιατρό οπλίτη στην Ψέρυμο και γι' αυτό η αλήθεια πήγα εγώ επάνω, για να δω τον οπλίτη τον γιατρό, να συνεννοηθώ μαζί του, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το γιατρείο να είναι ευπρεπισμένο για να μπορεί να μείνει ο άνθρωπος και να δω και τι ανάγκες έχει, ναι. Γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, οπότε να δω αν μπορούμε να του δώσουμε φάρμακα, τι θα χρειαστεί ο άνθρωπος για να μπορεί να εξετάζει τους ψεριμιώτες, γιατί όλοι είναι κάτοικοι Καλύμνου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πήγα στην Ψέρυμο, συν το γεγονός ότι ήθελα να μιλήσω και με τον κόσμο για να τους ενημερώσω ότι αρχίζουμε ασπρίσματα και εκείνη την ημέρα ήταν μαζί μας και συνεργείο του Δήμου με τους ασβέστες και άρχισε αμέσως τα ασπρίσματα, δηλαδή μέχρι να βγούμε εμείς και να μεταφέρουμε όλα μας τα πράγματα έξω από το πλοίο, το Μανιάι που βρίσκεται που πάει στην Ψέρυμο, το συνεργείο του Δήμου είχε ήδη αρχίσει τη δουλειά και είχε ήδη αρχίσει τα ασπρίσματα. Απομένουν και κάποιες άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν μελλοντικά στην Ψέρυμο. Μας έχουν ζητήσει να τους πάμε κάποιους κάδους στην παραλία για τα σκουπίδια και να γίνει και μια συνεννόηση για την καθαριότητα του νησιού. Οπότε γι' αυτό ουσιαστικά πήγα στην Ψέρυμο. Για να δω το γιατρείο, να μεταφέρω πλαστική μπογιά για να ασπριστεί το γιατρείο εκεί. Εδώ να τονίσω και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Χαλίκο, ο οποίος έχει αναλάβει να καθαρίσει και με δικά του έξοδα να πληρωθεί προσωπικό για να ασπριστεί το γιατρείο, και τον ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Χαλίκο πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Να μιλήσω με τον κόσμο, να δω ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματα της Ψερίμου. Συναντήθηκα με τον κύριο Μιχάλη Αρβίθη, για τον πρόεδρο του Συλλόγου Ψερίμιωτών.
για κάποιες λάμπες που δεν ανάβουν εκεί και πρέπει να τις μεταφέρουμε εκεί για να έχει τον κατάλληλο φωτισμό το λιμάνι. Και γενικά για θέματα τουρισμού και προβλημάτων που υπάρχουν απάνω στο νησί, να ακούσω τα προβλήματα για να δώσουμε και τις λύσεις. Πολύ ωραία. Θα φανεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης είχαμε και ένα δελτίο τύπου σχετικά με την, θα λέει κανείς, με την άφιξη στο νησί μας ενός περιφερειακού καναλιού του Action 24, όπου και εκεί κάνατε κάποιες επαφές εσείς. Η πρώτη επαφή με το Action 24 ήταν πριν από 1,5 μήνα, όταν εγώ και ο κύριος Μαστροκούκος, ο δήμαρχός μας, βγήκαμε ζωντανά και επενέσαμε τις ομορφιές της Καλύμνου και κάναμε την προβολή και την προώθηση του νησιού για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες, γιατί σκοπός μας είναι αυτός. Με αφορμή λοιπόν εκείνη τη συνέντευξη, το Action 24 βρέθηκε από τις 9 μέχρι τις 12 Μαΐου στην Καλύμνο. Κάνανε γυρίσματα με δίτες, με ψαράδες, κάνανε αναρρίχηση, πήγαν στο Βαθύ, πήγανε στον Εμποριό, είδανε χωριά της Καλύμνου, είδανε τα ψαροχώρια του νησιού μας. Είχε προηγηθεί βέβαια συνεννόηση ανάμεσα σε μένα και το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και το Action 24 για το τι θα πρέπει να δουν στο νησί, ποιους θα συναντήσουν. Πήγανε στο Ναυτικό Μουσείο και τους μίλησε ο κύριος Σκυλάς για τους δίτες και τους ναυτικούς μας και τους αλληλείς μας και την ναυτική παράδοση του νησιού μας. Στις 12 του μηνός λοιπόν έφυγαν από την Κάλυμνο. Μίλησα μαζί τους, ήμασταν μαζί την Κυριακή το βράδυ πριν φύγουν. Ήτανε κατενθουσιασμένοι με την Κάλυμνο. Πότε προβλέπετε να προβληθεί το επεισόδιο αυτό? Θέλουμε 1,5-2 μήνες περίπου για να τελειοποιηθεί το ρεπορτάζ, τα γυρίσματα. Και μείναν ενθουσιασμένοι και από την γαστρονομία του νησιού και από την φιλοξενία του νησιού. Μου λέγανε δηλαδή τα παιδιά ότι τέτοια φιλοξενία, τόσο καλούς, τόσο βοηθητικούς ανθρώπους σπάνια έχουν συναντήσει, γιατί είναι μια εκπομπή που είναι ταξιδιωτική εκπομπή και προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ από το Action 24 και ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι από τα καλύτερα περιφερειακά κανάλια, με πανελλήνια. Είναι πανελλήνια πλέον μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ και του Nova TV και μας λέγανε το πόσο φιλόξενη είναι η Κάλυμνος και το πόσο πολύ υλικό έχουν μαζέψει και θα θέλανε να μέναν περισσότερο και να την κάνανε διπλή την εκπομπή, αλλά δεν τους έβγαινε το πρόγραμμα. Πριν τη δική μας τη συνέντευξη, σας είδαμε πριν να έχετε μια συνέντευξη με μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι, ήταν εδώ η κυρία Δέσποινα Νέζου, είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ερευνήτρια και κάνει μια έρευνα για τους αλληλείς, τους πογκαλείς, τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία της Καλύμνου. Και εκεί ήταν αυτή η συνέντευξη που είδατε. Θα μαζεύει υλικό από όλα τα Δωδεκάνησα, από όλα τα νησιά και μελλοντικά θα εκδοθεί ένα βιβλίο με τα αποτελέσματα της έρευνας της συγκεκριμένης. Εσείς παρακολουθήσατε αποσπάσματα της συνέντευξης που έδωσα εγώ. Ναι, επίσης, συμμετείχατε σε μία εκδήλωση βράφησης των ξενοδοχείων του νομού μας, της ΚΟ, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Έτσι είχαμε ενημερωθεί. Αλλά πήγατε προφανώς και με την ιδιότητα της αντιδημάρχου υπεύθυνη για τον τουρισμό, να υποθέσω. Κοιτάξτε, ήταν μία βράβευση από την The Touristic Nordic. Είναι ένας τουριστικός οργανισμός, ένας tour operator της Σκανδιναβίας. Έχει Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία και Δανία. Και πρόσφατα ανοίξανε και στην Ολλανδία και προσπαθούν να προωθήσουν και Ολλανδούς προς την Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν βράβευσαν κάποια ξενοδοχεία, τα καλύτερα ξενοδοχεία που έχουν σε κάθε νησί. Έγινε μία μικρή αλλά πολύ ωραία εκδήλωση βράβευσης για τα ξενοδοχεία της ΚΟ, της Καλύμνου, της Ψερίμου και εκεί συγχαρητήρια στον κύριο Χαλίκο και της Λέρου. Παραβρέθηκα και γιατί με ενδιέφερε να δω ενημερωτικά
το τι γίνεται, πώς σκέφτονται ο tour operator ή tour operator και πώς προωθεί ο συγκεκριμένος tour operator το προϊόν που λέγεται Κάλυμνος. Αλλά έτυχε να βραβεύεται και το ξενοδοχείο το Πλάζα της οικογένειάς μου. Οπότε αντί να πηγαίνουμε δύο άτομα στην Go για την ίδια εκδήλωση, πήγα μόνη μου, είχα την ενημέρωση που ήθελα και μίλησα και με τον υπεύθυνο των κρατήσεων και των συμβολέων της εταιρείας και παρέλαβα και το βραβείο για το ξενοδοχείο το Πλάζα. Πριν πούμε για τα άμεσο σχεδιασμό και τις άμεσες κινήσεις που για να κάνετε τώρα, τις επόμενες ημέρες, πώς βλέπετε λίγο την τουριστική περίοδο? Να είναι θετικά, έχει θετικό πρόσημο σε σχέση Κοιτάξτε, με πέρσι. Γενικά θα έχουμε μία αύξηση στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια εδώ να πω ότι είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες τις ημέρες του Πάσχα. Το Πάσχα ήταν γενικά η Κάλυμνος πούλησε πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχει ένα αλλά στην υπόθεση. Ο κόσμος πλέον αποφεύγει τα μεγάλα ξενοδοχεία ή τις πανσιόν και στρέφεται περισσότερο στα ιδιωτικά σπίτια και στο Airbnb. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το καλά του είναι για τον πελάτη ότι είναι με την παρέα του σε ένα κοινό σπίτι και περνάνε καλά. Είναι καλό στο γεγονός ότι θα δουλέψουν τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα που πουλάνε τρόφιμα. Δεν δουλεύουν όμως αυτές τις περιπτώσεις τα καταστήματα εστίασης, οι καφετέριες, τα μπαράκια και ό,τι άλλο έχουμε συνηθίσει εμείς σαν να δουλεύουν μαζί με τις αφίξεις και τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει μετατεθεί λιγάκι ο τρόπος οργάνωσης και ταξιδιού των πελατών που έρχονται πλέον στο νησί μας. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε μελλοντικά και να δούμε αν υπάρχει λύση ή το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί βλέπουμε μεγάλες πλέον μονάδες, ναι με να έχουν τις κρατήσεις τους, αλλά να μην έχουν την άνοδο που θα έπρεπε, τις αυξητικές κρατήσεις που θα έπρεπε να έχουν, ενώ δουλεύουν πάρα πολύ καλά τα Airbnb, τα ιδιωτικά σπίτια. Λοιπόν, δεν θα σας ρωτήσω για το Ανοιχτικό Φεστιβάλ, γιατί υπάρχει και σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τις επόμενες ώρες. Μα νομίζω ότι εκεί προφανώς θα δοθούν οι απαντήσεις. Θα δοθούν οι απαντήσεις, αλλά έχω ήδη σε προηγούμενη συνέντευξη που έδωσα σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Καλύμνου και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας, απάντησα ήδη για το Ανοιχτικό Φεστιβάλ. Οπότε, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, την θεωρώ και περιττή τη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε για να τα ακούσει ο καλυμνιακός λαός. Πάμε. Βλέπω ότι τις επόμενες ημέρες έχετε ταξίδι για προς Γαλλία μεριά. Ναι, φεύγουμε μία αντιπροσωπεία του Δήμου Καλυμνίων και πάμε στο Πόρτεμπουκ. Είμαστε καλεσμένοι από τον αδελφοποιημένο δήμο του Πόρτεμπουκ στη Γαλλία και ειδικά από τον κύριο Λορέν Μπελσολά, τον δήμαρχο. Θα είμαστε εκεί για μία γιορτή που γίνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 25 και στις 26 του μηνός. Θα είναι εκεί όλες οι αδελφοποιημένες πόλεις του Πόρτεμπουκ και πάμε για να ξαναδούμε τους φίλους μας που μένουν, τους καλύμνιους που μένουν εκεί. Λοιπόν, όλες αυτές οι δράσεις, να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν τώρα, έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, που σημαίνει πολύ τρέξιμο. Καλή δύναμη και για τη συνέχεια, κύριε Ακολουθή. Ευχαριστώ πολύ και τα πάμε καλά και θα συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι τώρα να συνεχίσουμε. Θέλω να σας πω για τα δικά σας ερωτήματα, για την πολύ ωραία παράσταση που είδαμε από τη θεατρική ομάδα Καλύμνου με τον τίτλο «Και η Ελλάς χτενίζεται», ότι μπορεί για την ώρα να υπάρχει ένα κενό για τις παραστάσεις, όμως σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσαν από τα μέλη της θεατρικής ομάδας, θα έχουμε άλλες 4 παραστάσεις 30 Μαΐου, 1η, 2 και 3 Ιουνίου. Τις λεπτομέρειες θα μας τις πούν και πάλι και τα σημεία προπόλησης και τα λοιπά. Πάντως να ξέρετε ότι δεν πρέπει να χάσετε αυτήν την παράσταση. Ανώτελεία και πάμε γρήγορα στην όμορφη πόλη του Ντάρουιν. Πάμε να ακούσουμε από τον Αντώνη Μιαούδη όλα όσα πέρασαν αυτές τις ωραίες ευλογημένες μέρες και αν βέβαια η θερμοκρασία έχει πέσει
γιατί σιγά σιγά προετοιμάζονται για το ελληνικό γλέντι του Ντάρουιν. Αντώνη. Καλημέρα, καλησπέρα. Τι να πούμε τώρα, βέβαια. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, βέβαια, αυτός ο Κύριος. Περάσαμε καλά, περάσαμε όμορφα. Οι μέρες έχουν αλλάξει. Δηλαδή, οι θερμοκρασίες μας αχινάνε και κατεβαίνουν. Η υγρασία κατεβαίνει. Οπότε, ζούμε σε ωραίες καθημερινές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα το πρωί και το απόγευμα, το βράδυ είναι πάρα πολύ άνετα. Περάσαμε ωραία, οικογενειακά, με τις εκκλησίες μας, με δύο επιταφείους, με δύο ανορίες. Ο κόσμος μοιράστηκε πάρα πολύ, ας πούμε, τις μέρες αυτές. Όποιος ήθελε καταληκτικά πήγαινε στον Άγιο Νικόλα. Όποιος ήθελε, ας πούμε, σε κάποιο μεγάλο χώρο με κλιματισμό και με άλλη βέβαια λειτουργία, γιατί η λειτουργία που κάνει την ώρα του Αγίου Σάββα είναι μισά-μισά, μισά εγγλέζικα, μισά ελληνικά. Μάλιστα. Οπότε τραβάμε και μερικούς νέους, οι οποίοι απολαμβάνουν βέβαια και ακούνε καλύτερα την εκκλησία και τα εγγλέζικα. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα βέβαια μπαίναμε βέβαια σε άλλη στροφή. Μπαίναμε τώρα σε... Φυσικά πριν να κλείσω το θέμα της εκκλησίας, 21 Μαΐου είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Κανονικά η εκκλησία του Αγίου Σάββα, η ενορή του Αγίου Σάββα, από πέρσι και προπέρσι, κάνουν μια εκδήλωση για να μαζέψουμε λεφτά για τη νέα εκκλησία που θα χτίσουμε. Αυτή τη φορά θα γίνει 25 του μηνός, όχι βέβαια του Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι Δευτέρα ή Τρίτη, νομίζω πέρσι. Ναι. Θα γίνει το Σαββάτο, 25 του Μαΐου, το Χόρτο Κυπριακό, και έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη. Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Επικράτησης του Ντάρουιν θα μας αναγγείλει τη δωρεά χορήγηση του κοπέδου για να χτιστεί ο ναός επιτέλους. Α, τι ωραία. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία εξέλιξη. Μια μεγάλη έκταση σε ένα ωραίο χώρο. Και θα μπορούσα να ανακοινώσει βέβαια επίσημα το Σάββατο στις 25 μηνός και μια ωραία εκδήλωση που θα γίνει στο Κυπριακό χώρο με πολλά φαγητά, πολλά γλυκά και χορό βέβαια. Άφθονο, οπότε βέβαια προσκαλούμε όλο τον κόσμο όποιος θέλει να παραβρεθεί. Ήδη έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα τραπέζια, λίγα έχουν μείνει. Αλλά όποιος θέλει, νομίζω πως θα βρεθεί θέση για να βάλουμε και άλλους ανθρώπους μέσα. Μπράβο, Αντώνη, πολύ ωραία εξέλιξη. Αυτά από την εκκλησία του Αγίου Σάββα, νομίζω πως η χάρη του θέλει να γίνει ο ναός αυτός. Σωστό. Το έδειξε ήδη ο Άγιος Σάββας από την επίσκεψή μου εμένα στην Ελλάδα πέρσις, που πραγματικά ας πούμε έγινε σαν ένα μικρό θαύμα. Όταν πήγα στο ναό να προσκυνήσω την τελευταία πριν να αναχωρήσω για τον Ντάρουιν, για μια καλογριά η οποία ακόμα τη ψάχνουμε να τη βρούμε, ποια είναι αυτή η καλογριά, μου είπε: εσείς είστε που κάνετε τον ναό στον Άγιο Σάββα, Ντάρουιν. Λέω: εμείς είμαστε. Άλλοι να πας, λέει, να πάρεις ένα τετραχύλιο και να το φέρεις απάνω, να το βάλουμε στο σκήνομα του Αγίου, να το πάρεις πάνω με την ευλογία του Παϊσίου και με τη σφραγίδα του. Πήγα και το καλλιωθεί, αγόραζα το τετραχύλι. Από τον Κουμπαρά συγκεκριμένα, πήγα πάνω με τα χαρά. Ψάχνουμε να βρούμε την ηγουμένη αυτή την καλογριά που μου το είπε, δεν βρέθηκε καθόλου. Μάλιστα. Ακόμα. Γελούσε λοιπόν η μεγάλη. Ηγουμένη εκεί, Ηγουμένη, α πούμε, εκεί. Μου λέει ένα μικρό θαύμα, μου λέει, κύριε Μιαλόδη. Πιάστο που λέει και γελούσε. Το έβαλε μόνη τη στο σκήνομα του Αγίου Σάββα. Μετά από δύο εβδομάδες το ευλόγησε ο. Σεβασμιότατος, έγινε η λειτουργία Κυριακής στο Ιερό του Αγίου και το έφερα πάνω εγώ εδώ ως ένα σημείωμα, ένα δείγμα δηλαδή της αγιότητας του Αγίου μας, ο οποίος είναι τώρα κοντά μας και το έχουμε βάλει σε μια ωραία βιτρίνα και το προσκυνάει ο καθένας που έρχεται πάνω να προσκυνήσει τον Ιερό Ναό αυτό που έχουμε πρόχειρο οργανώσει. Λοιπόν, θέλει η αγιότητά του. Θέλει η χάρη του να γίνει και οπότε για ένα χρόνο, δηλαδή, να μας εγκρίνει η κυβέρνηση τέτοιο μεγάλο χώρο δωρεάν, είναι γι' αυτό ένα δεύτερο μικρό θαύμα. Ακριβώς. Ένα τεράστιο δώρο και ένα ωραίο θαύμα. Μπράβο, Αντώνη. Πολύ ωραία εξέλιξη. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και προσπαθάμε όλο το καλύτερο μπορεί για να έχουμε και εμείς γρήγορα μέχρι τον χρόνο του αντίχρονου, ξέρω εγώ, και εμείς ένα ναό καλό, όμορφο. Επίσης, να πω επίσημα ότι η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι αυτός ο πρόχειρος ναός που έχουμε στον Πάμαστον είναι το πιο, δηλαδή πώς να το φέρω τώρα, ας πούμε, η πιο μεγάλη εκκλησία, η πιο
φέρνει δηλαδή κόσμο πολύ. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρει, αυξάνεται ο κόσμο δηλαδή κάθε μήνα. Μπράβο. Είναι η πιο γρήγορη, ας πούμε, που αυξάνει την. Ανάπτυξη, διάδοση. Είναι πάνω στην ενορία αυτή. Ναι, ναι, το βλέπω και εγώ σε φωτογραφίες και όχι μόνο. Και όντως καμαρώνω, καμαρώνω για όλα όσα γίνονται. Είχαμε πάνω από 1000 άτομα τη Μεγάλη Παρασκευή. Μάλιστα. Δηλαδή, πρωτοφανές μέσα στο χώρο αυτό που είναι πάρα πολύ μεγάλος και έξω να έχουμε τόσα άτομα. Mm-hmm. Κάθε Κυριακή δεν πάει κάτω από 500 άτομα, κάθε Κυριακή. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ είναι σημαντικό. Ένα πράγμα το οποίο βέβαια μας αγαπάει, το αγαπάμε, μας δίνει θάρρος, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο αυτό. Το αγκάλιασε ο κόσμος και συνεχώς αυξάνεται αυτό είναι, η παρουσία. Αυτό είναι, το αγκάλιασε πάρα πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, το άλλο νέο που έχουμε είναι ότι ο κύριος Φραζής επίσημα θα παρουσιάσει το τρίτο του βιβλίο, τη δίτη έκδοση, τέλος του μηνός, στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν. Και επισκέφτεται την Κάλυμνο τέλος του Ιουνίου. Έχονται οι μαθητές. Το πρόγραμμα των εντατικών. Είναι 14 του μηνός του Ιουνίου στην Ελλάδα να προετοιμάσει, την Κάλυμνο συγκεκριμένα. Ωραία. Και τέλος του Ιουνίου θα έρθει και οι μαθητές αυτοί, οι οποίοι έχουν πάρει την επιτροφή αυτή για να έρθουν στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία εξέλιξη. Αντώνη, έχουμε και μια άλλη επίσκεψη που θα γίνει. Αυτή τη φορά βέβαια ο Γιώργος ο Διακομιχάλης, ο γνωστός σεφ ζαχαροπλάστης από την Αδελαΐδα, έρχεται, γιατί όπως ξέρετε κάνει και τηλεοπτικές εκπομπές στο 7 Channel. Ναι, έρχεται στο τέλος τώρα Μαΐου και θα φέρει μαζί του 3 άτομα από συνεργείο από την τηλεόραση. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει ήδη προετοιμάσει ένα πρόγραμμα. Πού θα πάει, τι θα γίνει και πώς, ώστε να μεταφέρει εκεί σε όλη την Αυστραλία τον παλμό εδώ, τις ομορφιές, τις γεύσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την Κάλυμνο. Κοίταξε, εμείς έχουμε εδώ πέρα κάποια, ας πούμε, καλά νέα να ακούσουμε και από τον Νικόλα τον Καλουρί. Ναι, ο Νικόλας αναμένεται σε λίγες μέρες. Την σογλέτη μας. Ο οποίος έχει μείνει μόνο η αδερφότητα της Αυστραλίας καλλινιακές για να συμπληρώσει το νούμερο που θέλει για να επικυρωθεί επίσημα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλλινιών παγκοσμίως. Πολύ ωραία, μπράβο. Οπότε θα έρθει να επισκεφτεί πρώτα το Σίδνεϊ, τον κύριο Μελά, τον Μιχάλη, ναι, ναι. Και κατόπιν θα έρθει στο Ντάρουιν να επικυρώσει, ας πούμε, αυτή την συμφωνία που έχουν ήδη βέβαια ενημερωθεί όλοι. Και οπότε θα έχουμε και άλλα νέα επίσης στην επίσκεψη του κ. Καλουρί. Μπράβο. Και του Μανώλη Τρικύλη, του Αντιπροέδρου. Ναι, ναι. Εδώ στην παροικία μας που θα έρθουν 5 του μηνός του Ιουνίου και θα φύγουν 13 Ιουνίου πίσω πάλι για Σιγκαπούρη και Κάλυμνο κατευθείαν. Πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί είναι κάτι το οποίο χρόνια τώρα έτσι παλεύεται, βήμα-βήμα, προσπαθώντας σωστά, έτσι ναι. να δουν τι έχει γίνει. Τα κατάφερε όμως ο Νικόλας ο Καλουρίς. Ακριβώς. Από ό,τι βλέπω. Όπου υπάρχει, Αντώνη, προσήλωση, πάθος και πίεση, έτσι ώστε όλα να γίνουν σωστά, πάντα ναι. υπάρχουν αποτελέσματα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το Ντάρουιν ήταν ένα μέρος μακρινό, το οποίο χάρη του κύριου Χαλίκου του Γιάννη, ο οποίος άρχισε να προβάλλει τον Ντάρουιν και στον κύριο Καλουρί επίσημα και με ζωηρότητα βέβαια. Θυμάμαι ναι. πριν 5 χρόνια που μου τηλεφωνήσαν από την Ελλάδα και οι δύο τους να ετοιμάσω κάποιες συνέργειες με την κοινότητα και με την αδερφότητα. Από τότε περίπου αρχινάμε να φέρνουμε και την Αυστραλία κοντά. Οπότε το καταφέραμε τώρα. Οπότε με τον Καλουρί, εγώ και οι αδερφότητες της Αυστραλίας, οι τρεις θα έχουμε φυσικά τηλεοποιήσει το νούμερο που χρειάζεται για να έχουμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλλινιών. Πολύ ωραία. Σήμερα μας έχεις πολύ όμορφα νέα, Αντώνη. Έτσι. Να έχουμε πάντα καλά νέα. Αμήν, βεβαίως. Μακάρι. Και φαντάζομαι ότι πυρετώδεις και οι προετοιμασίες πια τώρα για το ελληνικό γλέντι. Ναι, ο νέος μας πρόεδρος, ο κύριος Κουλιανός, ο Μιχάλης, είναι φουλών που λένε στα γλέζικα. Δεν το σταματάει κανένας. Έχει βάλει στοίχημα να παρουσιάσει με όχι πολλά λεφτά που πάρει από την κυβέρνηση, πολύ πιο λίγα λεφτά που μας έδωσε η κυβέρνηση, να παρουσιάσει ένα ωραίο πρόγραμμα και ένα ωραίο γλέντι. Άντε να δούμε. Όλοι περιμένουμε. Ακριβώς, και Αντώνη, του λέω του Μιχάλη. Αντώνη, θα λειτουργήσεις τώρα ως δημοσιογράφος της τηλεόρασης, βεβαίως Αιγαίο,
ώστε να έχεις μία συνέντευξη παράλληλα με τον κύριο Νικόλα Καλουρί να πει τις εντυπώσεις του και ό,τι άλλο θέλει και τις ευχές του. Την αδελφότητα, βεβαίως, τον κύριο Μανώλη Τρικύλη, τις κυρίες, την κυρία Ειρήνη Καλουρί, την αγαπημένη Καλλιόπη Τρικύλη, όλοι να μιλήσουν και να πούν τις εντυπώσεις τους από αυτά που θα δουν. Και μετά τους περιμένουμε εμείς στην Κάλυμνο. Συγκεκριμένους κατά διαστήματα διαχρονικά στο Γλέντι. Ναι. Νομίζω πως, δεν το λέω τώρα για να επενέσω τον Καλουρί, αλλά νομίζω πως είναι αγαπημένος παντού. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όταν ανακοίνωσα ότι θα διαπάνω στον Τάγκουν καλεσμένος από μένα για το Γλέντι, ας πούμε, το τηλέφωνο και τα ήμα που έχω πάρει είναι άλλο πράγμα. Έτσι, δηλαδή έτσι. Για τις 8-10 μέρες που θα μείνει, δεν φτάνω να συμπληρώνω για να κάνεις πρόγραμμα. Να το δουν, να φάνε, να κάνουν, να δείξουν, ας πούμε. καταλαβαίνω. Είναι δηλαδή ο δήμαρχος, ο πρόξενος μας, η κοινότητα, η εκκλησία του Αγίου Σάβα, το Καλύμνικο, ομοσπονδίες. Όλοι τον περιμένουν. Και προσωπικά φυσικά φίλοι και συγγενείς του. Έτσι οπότε είναι. Θα πάρω το βίντεο μου και θα χεινάω να παίρνω κι εγώ διάφορα κομμάτια. Και Αντώνη, θέλω να πω κάτι, διότι θεωρώ ότι η δική μου έτσι εκπομπή πριν από 15 χρόνια είναι αυτή η οποία είχε και την πρωτιά να η πρώτη συνέντευξη που έδωσε στην Κάλυμνο ο κύριος Νικόλαος Καλουρίς ως πρόεδρος έτσι που μόλις είχε αναλάβει τότε το Σύλλογο του Κέμπελ Οχάιο, ήταν στην εκπομπή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, μαζί με την κυρία Μαρία Κουρούνη Πουλά, χρόνια και εκείνη, χρόνια αγωνίστρια μέσα από το Σύλλογο, με πάρα πολλές δράσεις, η οποία μου έλεγε ότι ο Νίκος πραγματικά με μεγάλο ζωηρό ενδιαφέρον ανέλαβε τα ηνία του Συλλόγου και είμαι σίγουρη μου έλεγε ότι θα τα πάει θαυμάσια. Έτσι, όντως, πέρασαν 15 χρόνια. Όχι, βέβαια, τον έχουμε από κοντά, τον αγαπάμε όπως τον αγαπάμε βέβαια όλοι. Γιατί ακόμα πολλά να προσφέρει. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ιδιαίτερα τώρα που αρχινάει και χαλανώνει λίγο από τους γεύσεις τους. Βεβαίως. Αναλάβει τα παιδιά του. Έτσι είναι. Πέρασαν 15 χρόνια. Υπάρχει τώρα πια εμπειρία. Έτσι ξέρει πώς να χειριστεί το κάθε τι. Και γι' αυτό κατακτούμε και άλλους στόχους. Αυτά από εμάς. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους, την αγάπη μας. Εννοείται χιλιόχρονη κάθε Ειρηνούλα, η Ειρηνούλα σου. Κάθε Γιώργος, ο Γιώργος σου και κάθε Κώστας που έρχεται σε λίγο, ο Κώστας ναι, καλά, και η Ελενίτσας, να χαίρονται όλοι τα ονόματά τους. Να χαίρονται τα ονόματά τους, να είναι όλοι καλά. Εμείς εδώ είμαστε βήμα-βήμα να τα ακούμε, να καμαρώνουμε, να μαθαίνουμε και με τη σειρά μας να τα μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί. Αντώνη, μου ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Αντώνης Μιαούδης, αγαπητοί μου φίλοι, ωραίες εξελίξεις. 25 του μήνα, δηλαδή ούτε 10 μέρες, 16 έχουμε σήμερα. Σε 9 μέρες λοιπόν θα έχουν την ανακοίνωση από την Πρωθυπουργό Βόρειας Επικράτειας για το οικόπεδο που παραχωρείται να χτιστεί η Εκκλησία του Αγίου Σάβα, να προχωρήσουν και σε αυτό το κομμάτι. Έχουν μπροστά τους το ελληνικό Γλέντι με πάρα πολλά δρόμενα. Έχουν η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Γιώργου Φραζή, του καθηγητή μας, που αμέσως μετά, μέσα στον Ιούνιο, θα έρθει στην Κάλυμνο με την ομάδα των φοιτητών για τα εντατικά μαθήματα. Ωραία πράγματα, ωραίες εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι, και ερχόμαστε, γιατί έχουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το συνέδριο των καρδιακιακών παθήσεων, έτσι, που πρόκειται να ξεκινήσει αύριο στην Κάλυμνο. Τρίτη ενότητα, αγαπητοί μου φίλοι, και θα πάμε να δούμε για το καρδιολογικό συνέδριο που σας έλεγα. Όμως να ενημερώσουμε πως είχε συνάντηση ο πρώην δήμαρχος, κ. Δημήτρης Διακομιχάλης, με τον διοικητή της δεύτερης διοικητικής υπηρεσίας υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, για θέματα υγείας. Έτσι, πάντα στα πρώτα της ζωής μας είναι τα θέματα υγείας. Επίσης, σας λέω ότι υπήρξε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου άγγιξαν αρκετά θέματα, όπως είναι χωματερή, δημοτική συγκοινωνία, φεστιβάλ αναρρίχησης και πάρα πολλά άλλα. Σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αύριο μαζί μας θα είναι ο κύριος Γιώργος Μαύρος για το θέμα αυτό και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Και στο σημείο αυτό
Να βάλουμε ανωτελεία και πάμε να θυμηθούμε τι είπαν πριν λίγες μέρες για το συνέδριο των καρδιοαγγειακών παθήσεων που ξεκινάει αύριο 17 στο ξενοδοχείο Ηλιές. 17, 18 και 19 του μήνα θα έχουμε λοιπόν την συνεδρίαση εκεί, το συνέδριο εκεί, με πάρα πολλούς εισηγητές, ομιλητές και πολλά σημαντικά θέματα τα οποία θα αγγίξουν. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο συμπατριώτης μας, γνωστός καρδιολόγος, κύριος Γιάννης Καλικάτζαρος, και η ιατρός δερματολόγος, κυρία Καλλιωτίνα Κορφιά. Μαζί μας είναι ο γνωστός καρδιολόγος, και όχι μόνο, κύριος Ιωάννης Καλικάτζαρος, τέος διευθυντής της καρδιολογίας του Ιπποκράτειο και διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Metropolitan General, αλλά και τέος πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Έτσι, επίσης μαζί μας είναι η κυρία Καλλιωτίνα Κορφιά, γνωστή δερματολόγος του νησιού μας, αλλά και η ψυχή του νοσοκομείου μας, η κυρία Τάλια. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καλικάτζαρε, στην Κάλυμνο. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ο λόγος της παρουσίας. Αυτό ακριβώς. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ο λόγος της παρουσίας μας είναι για ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί 17 με 19 Μαΐου στο ξενοδοχείο Ελιές, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Ελιές. Είναι μια τριήμερη εκπαιδευτική, αν το θέλετε, διαδικασία που αναφέρεται πάνω στα θέματα της καρδιολογίας, όλα τα θέματα της καρδιολογίας. Έχοντας δεξιά και αριστερά μου δύο εξαιρετικές κυρίες, οι οποίες πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ στην διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, ευελπιστούμε ότι θα έχει μια καλή επιτυχία. Δεν είναι το πρώτο που γίνεται, ουσιαστικά είναι το εύκολο, το οποίο το οργανώνω εγώ, πάντα με την συνδρομή της κυρίας Κορφιά κυρίως και της κυρίας Τάλια τελευταία. Θέλω να πω ότι αυτό γίνεται προς τιμή μας, γιατί η καρδιολογική εταιρεία είναι απλόχερη. Είναι η μόνη εταιρεία, η αρχαιότερη εταιρεία, η ιατρική εταιρεία που υπάρχει στην Ελλάδα, και η οποία δεν ασχολείται μονάχα με τα συνέδρια που γίνονται σε αστικά κέντρα, πηγαίνει και στην περιφέρεια. Πηγαίνει στην περιφέρεια για την εκπαίδευση των νέων καρδιολόγων και ιατρών γενικότερα, προς όφελος του Έλληνα ασθενή. Τώρα να ρωτήσω λίγο, αυτό το διήμερο συνέδριο, τρίμερο 17 με 19 Μαΐου που θα γίνει στις Ελιές, θα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, έτσι, προφανώς για τους νέους καρδιολόγους. Εννοείται, θα είναι εκπαιδευτικός και ενημερωτικός. Ναι. Πάρα πολύ ενημερωτικός για τον κόσμο. Οι συμμετοχές, από πού, τι είδους συμμετοχές θα υπάρχουν σε αυτό το συνέδριο? Κατεβούν 70 καρδιολόγοι αυτή τη φορά από την Αθήνα, συνήθως κατεβαίνουν 80, 90, 100. Και άρα είχαμε αρκετές δυσκολίες, γιατί υπάρχουν και άλλα συνέδρια, ειδικά το ευρωπαϊκό, και πάρα πολλοί θα έρθουν κατευθείαν από την Ευρώπη εδώ. Πραγματικά είχαμε αρκετές δυσκολίες λόγω της ιδιαιτερότητας του νησιού και δυσκολία είχαμε να βρούμε ξενοδοχεία διαθέσιμα. Φαίνεται ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν να γίνει πέρυσι το Σεπτέμβρη, αλλά μεταφέραμε την ημερομηνία μετά το Πάσχα, που υπάρχει κάποια ευκαιρία να γίνει αυτό το συνέδριο. Η πρώτη μέρα είναι καθαρά, αν το θέλετε, για το κοινό. Μπορούν να έρθουν όλοι οι καλοί, όσοι μπορούν, και έχουν τη διάθεση να ακούσουν εκλεκτούς καρδιολόγους, διαπρεπείς καρδιολόγους, οι οποίοι έχουν υψηλότατο βαθμό και τίτλο και με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Επίσης και την επόμενη μέρα είναι πολύ καλό το συνέδριο, αναφέρεται κυρίως σε γιατρούς, αλλά οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, καλήμιος πολίτης, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει το συνέδριο αυτό. Το οποίο θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και για όσους το παρακολουθήσουν, έτσι. Δεν θα είναι μόνο επιμορφωτικού χαρακτήρα για τους καρδιολόγους. Ακριβώς. Επίσης, η Κυριακή είναι το βαρύ πυροβολικό, που εδώ θα σας μιλήσει η κυρία Τάλια. Ας ξεκινήσουμε την κυρία Τάλια, η οποία θα πει τι θα γίνει την Κυριακή. Γίνεται εκπαίδευση πάνω στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Κυρία Τάλια. Για να ακούσουμε την κυρία Τάλια. Γεια σας και από μένα. Η οποία, να πούμε, ότι είναι προϊστάμενο του νοσοκομείου μας, έτσι. Προϊστάμενο του νοσοκομείου μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλικάτορο. Είναι πραγματικά για μας, καταλαβαίνουμε την αξία αυτού που κάνει, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να εκπαιδευτούμε και να ακούσουμε δύο πράγματα. Είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο και κανείς άλλος δεν μας σκέφτεται. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Όπως και αυτό το σεμινάριο που γίνεται, αυτή η εκπαίδευση είναι κάτι που ζητάει καθημερινά πολλοί κόσμος. Εκπαιδευτικοί. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις καταδύσεις. Οι αιμοδότες. Άνθρωποι που ζουν στο νεμποριό, στα σκάλια, που είναι απομακρυσμένοι και σκέφτονται το καλοκαίρι ότι κάποιος μπορεί να πνιγεί. Σωστό. Και δεν μπορούν, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ο έπαρχος μοίρασε η περιφέρεια απεινιδωτές. Δεν ξέρουν τη χρήση τους. Θέλουν να εκπαιδευτούν. Μας παίρνουν τηλέφωνο και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους εκπαιδεύσουμε. Και τώρα ο κύριος Καλικάτζαρος μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα να μάθουν όλοι αυτοί που θέλουν να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Θα γίνει λοιπόν αυτό το σεμινάριο την Κυριακή, την τελευταία μέρα του συνεδρίου, από το πρωί, από τις 9 η ώρα. Μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή και τη συμμετοχή τη θέλουμε για να οργανώσουμε καλά το χρόνο και τις ομάδες των εκπαιδευτών. Αν κάποιος, θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν δηλώσει συμμετοχή, δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει. Να θεωρήσω ότι θα προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες του συνεδρίου, έτσι, μια πιο αναλυτική ενημέρωση στον κόσμο. Σίγουρα. Όμως τώρα μπορούν να κρατήσουν τα τηλέφωνα και θα σας παρακαλούσα να το δίνετε και πιο συχνά αυτά τα τηλέφωνα, βεβαίως, για να ξέρουν όλοι. Είναι το 2243-361-939 στο νοσοκομείο και στο κινητό 693-763-1993. Οποιαδήποτε ώρα θέλουν, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Να δηλώσουν συμμετοχή, έτσι. Για να δηλώσουν συμμετοχή. Πολύ ωραία. Κυρία Κορφιά, έχει να σας πει. Εγώ τι να πω, μέσα στην ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι μεγάλη. Λοιπόν, είναι λοιπόν το 5ο συνέδριο καρδιακιακών παθήσεων ημέρες Καλίνου που διοργανώνεται στην Κάλυμνο για πολλωστή φορά. Είναι το 7ο. Ξεκινήσαμε το 2006, δεν θυμάμαι, κάπου τόσο, τότε που ήμουν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και διοργανώσαμε το πρώτο συνέδριο εδώ με τον Γιάννη τον Καλικάτζαρο, που από τότε ξεκινάει και η δική μας γνωριμία. Είναι πολύ τιμητικό για μας τους Καλλίνους και το νησί μας ολόκληρο να γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο τέτοιας εμβέλειας σε ένα τόσο μικρό νησί με δυσκολίες πρόσβασης και με πολλές άλλες δυσκολίες γενικότερα. Όσον αφορά τη διοργάνωση ενός μεγάλου συνεδρίου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πρώτον αυτό γίνεται επιτυχημένα, εν τέλει κάθε φορά. Σημαντικό γενικότερα για την Κάλυμνο, για την γνωριμία αυτών των ανθρώπων ένα τέτοιο νησί, ενώ και τουριστικά και... Πολλά τα ωφέλη. Και πολλά τα ωφέλη. Επιστημονικά δε, είναι πολύ σημαντικό σε ένα τόσο μικρό μέρος να γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο, το οποίο πάντα συνοδεύεται και από ένα εκπαιδευτικό κομμάτι όπως είναι η ΚΑΛΠΑ, η οποία για πρώτη φορά ξεκίνησε στην Κάλυμνο και μετά επεκτάθηκε σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για μένα προσωπικά είναι τιμητικό το ότι συμμετέχω σε μια τέτοια διοργάνωση και έχουμε σε επαφή με τον επιστημονικό κόσμο της υπόλοιπης Ελλάδας. Και με ένα κομμάτι ιατρικό που δεν αφορά απαραίτητα τη δική μου ειδικότητα. Ναι, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει, γιατί και τα θέματα είναι εκλεγευμένα τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, αλλά και από τη δεύτερη μέρα υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία μπορούν να αφορούν εξειδικευμένα κάποιους ανθρώπους, δηλαδή να τους αφορούν. Και δεν σημαίνει κάθε μέρα να προσθέσω εγώ να έχεις εδώ όλη την αφρόκρεμα της καρδιολογίας. Έτσι, στο νησί σου. Ότι είναι πολύ τιμητικό για εμάς την Κάλυμνο να αποδεχόμαστε ένα τέτοιο γεγονός. Και όλα αυτά εξαιτίας της διάθεσης και της αγάπης που έχει ο Γιάννης ο Καλικάτζαρος να προσφέρει στο νησί του την μεγάλη ωφέλεια. Λοιπόν, κύριε Καλικάτζαρε, να κλείσουμε με εσάς. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει η Καλοκύρα, ότι θα έρθουν
εξαίρετοι επιστήμονες. Δηλαδή, υπάρχουν πρώην πρόεδροι της καρδιολογικής εταιρείας, καθηγητές, εξειδικευμένοι νέοι άνθρωποι πάνω στις νεότερες τεχνικές. Θα ακούσουν πραγματικά θέματα τα οποία δεν τα ακούσει εύκολα στη συνέδρια. Και αυτό που λέμε περιφερειακό συνέδριο, ζούμε στα περιφερειακά συνέδρια, είναι λίγο, αν το πούμε, λίγο μικρά σε έκταση. Αυτό το έχουμε λίγο ανοίξει και μπορώ να πω ότι έχει πάρει μορφή πανελληνίου συνεδρίου. Και αυτό είναι γιατί όλοι θέλανε να έρθουν και να πούνε το θέμα τους, το οποίο μπορεί να είναι εξειδικευμένο, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή και απλό κόσμο, δεν απαραίτητο να είναι γιατρός, δεν απαραίτητο να είναι οδοντίατρος ή νοσηλευτής. Μπορεί και ο απλός πολίτης να παρακολουθήσει αυτό το θέμα για τις τρεις μέρες. Ακριβώς. Άρα, εμείς θα ανανεώσουμε, κύριε Καλλικάτζη, το ραντεβού μας λίγες ημέρες πριν τις 17 έως 19 του τριήμερου σεμιναρίου καρδιολογίας στο νησί μας. Ενώ με την κυρία Κουρφιά και την κυρία Τάλια θα τα πούμε λίγο νωρίτερα, έτσι, για να ενημερώσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά αν γίνεται τον κόσμο. Να το υπενθυμίσουμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα επικεντρωθούμε στο Λύκειο Ελληνίδων και στις δύο εξαιρετικές κυρίες που τιμήθηκαν για το σπουδαίο έργο τους, η κυρία Φανή Καπελά, χρόνια μέσα από το Λύκειο Ελληνίδων στην Αθήνα, που είδε, άκουσε, έμαθε, όπως είπε και η ίδια, όλη αυτή η πορεία ήταν σαν ένα σχολείο, και βέβαια απίθυνε έτσι τον λόγο και στις δημοτικές αρχές που πέρασαν τώρα ή τις επόμενες, που θα πρέπει έτσι να δουν και κάποια πράγματα επιπλέον για το Λύκειο Ελληνίδων. Να εκφράσουμε και στις δύο τα συγχαρητήριά μας και πάντα να είναι δημιουργικές. Και να πούμε βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχουν πράξει. Η κυρία Μαρία Θοδωρίδου ήταν απούσα. Παρ' όλα αυτά όμως όλα υπόθηκαν και έγιναν όπως έπρεπε και φυσικά θα της δοθεί η τιμητική της αυτή διάκριση. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η κυρία Μαρία Θοδωρίδου, ξέρουμε ότι σχεδόν από το 1994 ξεκίνησε αυτό το Σωματείο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικών Ανταλλαγών, φέρνοντας παιδιά που ξεπέρασαν, σχεδόν 800 παιδιά έχουν έρθει, φοιτητές και όχι μόνο, από διαφορετικές χώρες, κουλτούρα, ιστορία, και όμως λάτρεψαν την Ελλάδα και την Κάλυμνο. Παιδιά που προχώρησαν και τέλειωσαν τις σπουδές τους και όχι μόνο, παιδιά που ξανάρθαν μετά, παιδιά που έστειλαν επιστολές εκφράζοντας την αγάπη τους, το θαυμασμό τους, αλλά και τις ευχαριστίες για όλα όσα βίωσαν σε εκείνο το πρόγραμμα. Μετά τα χείριθμα έτσι, μαθήματα στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα, αλλά και στα τραγούδια, στους χορούς. Κάθε φορά ήμασταν εκεί κοντά τους και κάθε φορά πραγματικά καμαρώναμε. Να μην πω τίποτα άλλο παρά να πάμε μόνο να δούμε να κυλήσουν οι εικόνες. Καταλαβαίνετε ότι το υλικό είναι πάρα πολύ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ένα απόσπασμα. Και πάλι συγχαρητήρια, σας αποχαιρετάμε αύριο και πάλι μαζί. Φέτο λοιπόν ήταν η σκέψη την οποία μετέφερα στο μέλη του Δέλτα Σίγμα να τιμήσω με δύο καλλιμιές άξιες γυναίκες. Ποιες? Πρώτα την κυρία Φανή Καπελά Κουτούζη, η οποία για 12 χρόνια ήταν εκπρόσωπός μας στο Κεντρικό Λύκειο. Τώρα δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχουμε την κυρία Μίκα Ουφανού Βλαδίμηρου. Όμως, η κυρία Φανή συνεχίζει τιμητικά να έχει ακόμα αυτό το τίτλο, όπως που το ζήτησε και η ίδια η πρόεδρος τώρα του Κεντρικού Λυκείου και έφορος παραδειγμάτων, η κυρία Μαρία Παπαμάρκου. Μην μου ακυρώσετε, την κυρία Φανή μου έλεγε. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι θα έχουμε συναντήσεις παραδειγμάτων και δεν θα είναι εκεί η κυρία Φανή Καπελά. Η δεύτερη κυρία είναι η κυρία Θεοδωρίδου Μαρία. Δεν είναι μέλος μας, δεν ήταν μέλος μας, γιατί δεν ζούσε και στην Κάλυμνο. Όμως το έργο που δημιούργησε είναι εθνικής σημασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχτηκε ομόφωνα βέβαια συμφώνησε, επειδή όμως στην Κεντρική Πίτα η κυρία Φανή δεν μπορούσε να ήταν εδώ τον Ιανουάριο, το αναβάλαμε για 10 Απριλίου
πάλι δεν ήταν δυνατόν για οικογενειακούς λόγους να είναι εδώ. Οπότε απόψε στη Γενική Συνέλευση προτάσουμε την τιμητική της κυρίας Φανής Καπελάφα. Η κυρία λοιπόν Καπελάφα είναι συμπατριώτησά μας, καλημιά από γενιά σε γενιά, όπως λέει η ίδια και καμαρώνει. Γεννήθηκε στην Κάλυμνο. Ο πατέρας της, ο Εμμανουήλ Καπελάς, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το εμπόριο και ο οποίος υπήρξε δήμαρχος της Καλύμνου, αλλά δεν ολοκλήρωσε την τετραετία, γιατί τον είχε πάψει, είχε έρθει η Χούντα και τον είχε πάψει από το θεσμό αυτό η Χούντα. Μητέρα της, η Θεμελίδα Ζερβού Καπελά, η αείμνηστη καθηγήτριά μας των Γαλλικών, στο τότε Γυμνάσιο Θηλαίων. Η κυρία Θεμελίδα Καπελά ήταν και η πρώτη πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλύμνου. Από το 1976 που ιδρύθηκε το Λυκείο μας, έως το 1990 που δεν υπέβαλε πια υποψηφιότητας εκεί τις εκλογές και πρόεδρός μας ψηφίστηκε η κυρία Πόπη Μάγκο τότε. Η κυρία Φανή μεγάλωσε στην Κάλυμνο, μέσα σε μία πολύτεκνη οικογένεια, μαζί με τις αδερφές της, τη Μαρία, την Άννα, την Ίγκη και τον αδερφό της, τον Μιχάλη. Φοίτησε στα σχολεία της Καλύμνου και σπούδασε δασκάλα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Ρόδου. Δεν υπηρέτησε στα σχολεία της Καλύμνου, υπηρέτησε όμως στην Αθήνα, στην ιδιωτική εκπαίδευση και από θέσεις διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων, αλλά και από θέσεις διοικητικές και αχράθοδιοικητικές της περίφημης φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, τα γνωστά μας αρσάκια σχολεία Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης, για 35 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της ενασχόλησης, παρακολούθησε τη διετή μετεκπαίδευση στο Μαράζιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο κτίριο της Μαραζιλίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, όπου εισήχθη με εξετάσεις. Τη δυνατότητα αυτή την έδινε το Αρσάκιο στους μόνιμους δικούς του εκπαιδευτικούς, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία για μια επιπλέον εκπαίδευση, όπως είχαν αυτό το δικαίωμα οι δάσκαλοι της δημόσιας εκπαίδευσης. Ζώντας στην Αθήνα, παράλληλα με τα καθήκοντα της κύριας επαγγελματικής της ανασχόλησης, προσέφερε τις υπηρεσίες της και στο Λύκειο των Ελληνίδων Καλύμνου, μέσα στο πλαίσιο ενός θεσμού αυτού της εκπροσώπου του παρακτήματός μας στο Κεντρικό Λύκειο των Αθηνών. Ορίστηκε εκπρόσωπός μας το 2011, όταν έφυγε από τη ζωή η Νίκη Λάγκου, η πρώτη μας εκπρόσωπος και ιδρυτικό μέρος του σωματείου μας, όπως και η κυρία Θεμελίδα Καπελά, η πρόεδρος τότε. Υπηρέτησε δε αυτό το θεσμό έως το 2023, δηλαδή 12 ολόκληρα χρόνια. Και όπως προείπα, εδώ και ένα χρόνο μας εκπροσωπεί η κυρία Μίκα Ορφανού Βλαδιμίρου. Ως συνταξιούχος η κυρία Φανή είχε τη δυνατότητα να μένει στην Κάλυμνο για περισσότερο χρόνο. Έτσι, θέλω να σας υπενθυμίσω τον ορισμό της ως υπεύθυνη στον τομέα του πολιτισμού για 4 χρόνια επί της πρώτης δημαρχίας του Γεωργίου Ρούσου. Επανέρχομαι στο θεσμό της εκπροσώπου του παρακτήματός μας. Γι' αυτό είναι καλύτερα να σας το περιγράψει η ίδια, η οποία το έζησε για 12 ολόκληρα χρόνια και της δίνουμε αμέσως τον λόγο. Όσα θα ακούσετε από την κυρία Φανή, αυτά συνιστούν τον λόγο που το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου μας αισθάνθηκε την υποχρέωση να την τιμήσει σε αυτή τη γενική μας συνέλευση. Κυρία Φανή, έχετε τον λόγο. Πέρα σας, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είναι καλή αυτοσταση. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πόπη Κασάρα, για τον ενημερωτικό πρόλογό σας στην τιμητική αυτή βραδιά του Λυκείου των Ελληνίδων Καλύμνου και προς το πρόσωπό μου, ως επί πολλά χρόνια εκπροσώπου του Λυκείου μας
στο Κεντρικό Λύκειο Αθηνών. Θα εξηγήσω με λίγα λόγια, αν και είπε ορισμένα πράγματα η κυρία Κατάρα, σε τι συνίσταται ο θεσμός αυτός των εκπροσώπων των λυκείων και αν πράγματι μέσω αυτού του θεσμού επιτυχάνονται στόχοι απαραίτητοι για την και χρήσιμοι να συνυπάρχουν με τους κύριους και μεγάλους στόχους που επιδιώκει και υπηρετεί το κεντρικό παγκοσμίου φήμης πλέον ελληνικό ίδρυμα, το οποίο αποτελείται σημειωτέων από γυναίκες. Όπως είναι γνωστό, το Λύκειο της Αθήνας έπρεπε να διοικήσει από μακριά έναν πολυπληθή οργανισμό με μέλη πολλά συγκοχρόνων. 56 παραρτήματα υπάρχουν από όλη την Ελλάδα στο Κεντρικό Λύκειο και η ίδρυση του Λυκείου το 1911 ήταν εποχή που δεν μπορούσε εύκολα να διοικηθεί ένας οργανισμός χωρίς ενδιάμεσους ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθούν στην διοίκησή του και στην επικοινωνία κυρίως. Έτσι δημιουργήθηκε ο θεσμός των εκπροσώπων των παραρτημάτων, που όπως σας είπα είναι περίπου 56 αυτή την εποχή, δηλαδή από το Σουφλί μέχρι όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Ο θεσμός λοιπόν του εκπροσώπου ήταν κάτι το πολύ ζωντανό και πάρα πολύ επιδραστικό σε όλα τα μέλη που λάμβαναν μέρος. Μια φορά το μήνα περίπου και ανάλογα με τις περιστάσεις, γιατί υπήρξε και η πανδημία που μας έβγαλε από τη σειρά αυτή που είχαμε, ούτε οι άνθρωποι από την επαρχία μπορούσαν να έρθουν, ούτε να μαζευόμαστε σε μια αίθουσα 50 άνθρωποι κτλ. Όμως, παρόλα αυτά, μπορέσαμε και κρατήσαμε και τα δύο αυτά χρόνια της πανδημίας την επικοινωνία και δεν δημιουργήθηκε κάποιο μεγάλο κενό. Είμαστε υπερήφανοι πράγματι, δεν ξέρω τώρα πού έρχεται. Έτσι έλειωσε αυτή η υπερηφάνεια. Χαιρόμαστε για ό,τι θετικό λεγόταν χωρίς να το προκαλέσουμε εμείς κτλ. Και περάσαμε τα 11 χρόνια σε όφελος και της κοινότητας των Λυκείων και της προσωπικής μας ανέλυξης, να το πούμε έτσι, στον πνευματικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ενημερωτικά να σας πω ότι ο μόνος νομός που έχει πολλά παραρτήματα είναι το Δεκάνησος. Είμαστε 8 παραρτήματα εδώ. Το τελευταίο, τα δύο τελευταία, το τελευταίο είναι η Κάσος, το πρώτο τελευταίο το Καστελόριζο και παίρνει πάρα πολύ η κυρία Παπαμάρκου, μου έλεγε, γιατί το είχε πάρει σκοπό της ζωής της να ιδρύσει παράρτημα στο Καστελόριζο, καταλαβαίνει και εθνικούς λόγους. Και εκτός από τα 56 παραρτήματα της Ελλάδας, έχουμε και πόσα γραφεία στο εξωτερικό, Μόντρεα, Αλεξάνδρεια, Σίδνεϊ, πάρα πολλά. Και στα συνέδρια έρχονται εκπρόσωποι και από αυτά τα γραφεία από το εξωτερικό. Μετά από όλα όσα ακούσατε από την κυρία Φανή, πιστεύω ότι δεν έχετε αντίρρηση, συμφωνείτε όλοι ότι έπρεπε τώρα που, γιατί το Λύκειο των Ελληνίδων τιμά ένα πρόσωπο, μία κυρία, όταν σταματήσει να είναι ενεργό μέλος στη δραστηριότητα που είχε. Από τη στιγμή λοιπόν που η κυρία Φανή είναι, ας το πούμε, επίτιμη εκπρόσωπος, θα το πούμε έτσι,
στο κεντρικό λύκειο, είναι η ώρα τώρα να τιμηθεί και τιμάται απόψε. Για να θυμάται λοιπόν αυτή τη βραδιά, έχουμε ετοιμάσει ένα έργο τιμής έλεγε, Λύκειο των Ελληνίδων Παράθυμα Καλύμνου, τιμής έλεγε. Το Λύκειο των Ελληνίδων Καλύμνου τιμά την κυρία Φαντή Καπελάκου Τούζη για την πολυετή και πολύτιμη συνεργασία με το σωματείο μας ως μέρος και ως εκπρόσωπος του στο κεντρικό Λύκειο των Αθηνών. Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024, η πρόεδρος Κασάρα Στεργίλη Καϊόπη και η Γενική Γραμματέας Σταυρούλα Πολιά, η οποία δεν είναι εδώ γιατί είναι διορισμένη μόνιμη δασκάλα στην Ήδρα. Φροντίσαμε όμως να το ετοιμάσουμε πριν φύγει. Του χρόνου θα την έχουμε εδώ. Έχει πάρει μετάθεση μόνιμη και θα την έχουμε εδώ στα ρούλα μας. Οπότε και μαζί με αυτό εδώ και το αναγκείο μας το δίδουμε σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τότε που δεν υπήρχε γυμνάσιο.
της απασχολούσε με έξτρα μαθήματα. Από το 1963 έως το 1985 εργάστηκε στη σχολεία της Αθήνας. Με τη συνταξιοδότησή της ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου και συμμετείχε σε μορφωτικούς και ανθρωπιστικούς συλλόγους. Φαντάζομαι, εγώ πιστεύω ότι από αυτή την ενασχόλησή της ξεκίνησε το έργο το μεγάλο. Σταθμός του έργου της το 1994. Η κυρία Μαρία πληροφορείται ότι στην Ουκρανία και ιδιαίτερα στη Μαριούπολη, μια πόλη που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ και τώρα ποια είναι η κατάστασή της, υπάρχει ζήτηση Ελλήνων δασκάλων για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε Ουκρανούς ελληνικής καταγωγής. Η Μαριούπολη άλλωστε ιδρύθηκε από Έλληνες διωγμένους από τους Τούρκους. Όλοι αυτοί είχαν την αίσθηση της ελληνικής τους ταυτότητας και είχαν μεγάλη επιθυμία να μάθουν τη γλώσσα των προγόνων τους. Η κυρία Μαρία ήρθε σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά το Υπουργείο την απέτρεψε να πάει εκεί, γιατί στην Ουκρανία επικρατούσε τότε έντονη ανασφάλεια μετά την πτώση του κομμουνισμού. Τότε, το ίδιο καλοκαίρι, αποφάσισε να φιλοξενήσει κορίτσια από το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης και να τους προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο νησί μας. Πράγματι, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρίτανε Μπαλαμπάνο στο καλοκαίρι του 1994, ήρθαν στην Τάλινο 8 φοιτήτριες και διέμεναν στο εξωτικό της σπίτι. Εκεί, παράλληλα με την πλήρη φιλοξενία, παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας από την ίδια, έμαθαν τα ελληνικά τραγούδια από τον κύριο, τον δάσκαλο κύριο Γιαμέα Παναγιώτη, Μανώλη, έμαθαν τα ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από την κυρία Οικονομίδη Ευδοκία, δασκάλα του Λυκείου των Ελληνίδων Καλλίνων. Στο τέλος, στην αυλή του εξοχικού διοργανώθηκε μια ελληνοουκρανική βραδιά, όπου τα κορίτσια χόρεψαν και τραγούδισαν χορούς και τραγούδια του τόπου τους και της Ελλάδας. Αυτή η προσπάθεια συγκίνησε πολλούς Καλλίνους, οι οποίοι συνέδραμαν στη φιλοξενία. Αυτή ήταν η προσπάθεια, ήταν η αρχή του προγράμματος. Ήταν η αρχή ενός πολύ μεγάλου έργου που απλώθηκε σε 30 χώρες για 30 χρόνια με 712 φοιτητές και φοιτήτριες. Όλα αυτά τα χρόνια το Λύκειο των Ελληνίδων Καλλίνων στήριξε το έργο αυτό και η κυρία Οικονομίδη Ευδοκία, η χοροδιδασκάλισσά μας, δίδασκε στα παιδιά τους παραδοσιακούς μας χορούς. Συνέχεια, χωρίς να σταματήσει κανένα καλοκαίρι. Με την υποστήριξη του τότε επάρχου κ. Γεωργίου Ρούσου, συγκροτήθηκε το Σωματείο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικών Ανταλλαγών Καλλίνου Αθήνας. Πρόεδρος η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου και μέλη κυρίες από την Καλλίνα και από την Αθήνα, ανάμεσά τους και η αδελφή της η κυρία Πολύμνια Θεοδωρίδου Μαμή. Ποιο ήταν το έργο τώρα του Σωματείου? 1. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην Ουκρανία. Αρχικά, η ίδια η κυρία Μαρία επισκεπτόταν για 3 συνεχή χρόνια τη Μαριούπολη με τρίμηνη διαμονή. Δίδασκε την ελληνική γλώσσα και συγχρόνως επέλεγε τις καλύτερες φοιτήτριές της, τις οποίες έστελε σε ελληνικά χωριά της περιοχής της Μαριούπολης ως δασκάλες των ελληνικών. 2. Συνέβαλε καθοριστικά στην αδερφοποίηση της Μαριούπολης με την Κάλυμνο επί Δημαρχίας Γεωργίου Ρούσου. 3. Με αφετηρία το πρόγραμμα αυτό, γεννήθηκε η επιθυμία για ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, καθιερώθηκε ένα θερινό πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού κάθε χρόνο στην Αθήνα και στην Κάλυμνο, με πλήρη φιλοξενία, με ξεναγήσεις, εκδρομές και συνεχή επικοινωνία με τους ντόπιους. Δίδασκαν αφιλοκερδώς δάσκαλοι, καθηγητές φιλόλογοι, μουσικοί και η δασκάλα του χορού του Λυκείου των Ελληνίδων για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Όλα αυτά αφιλοκερδώς. Στο τέλος κάθε προγράμματος παρουσιαζόταν μια εντυπωσιακή γιορτή όπου οι φοιτητές παρουσίαζαν τραγούδια, χορούς, ποίηματα, πληροφορίες από τη χώρα τους παράλληλα με όσα διδάχτηκαν στο νησί μας. Εγώ έχω την τύχη, είχα την
παρακολουθήσω αρκετές τέτοιες βραδιές. Πραγματικά εντυπωσιαζόταν όποιος παρακολουθούσε. Στην πορεία δεν είχε μόνο φοιτητές από τη Μαριούπολη, αλλά αγκάλιασε φοιτητές από 30 χώρες, όπως είπαμε. Σερβία, Ρωσία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Αργεντινή, Χιλή και άλλες. Και όπως ξαναλέω, διήρκησε το πρόγραμμα 30 χρόνια με συμμετοχή 712 φοιτητών. Ποια ήταν τα αποτελέσματα τώρα του προγράμματος? 1. Όλοι οι φοιτητές ανάμεσα την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κάλυμνο αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. 2. Η Κάλυμνος ωφελήθηκε γιατί γνώρισε καινούριες κουλτούρες, καινούριους πολιτισμούς που μέχρι τότε αγνοούσε. 3. Κάποιοι φοιτητές διακρίθηκαν ιδιαίτερα και εξελίχθηκαν να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στους συμπατριώτες τους. 4. Όλοι θυμούνται την κυρία Μαρία με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου δεν υπήρξε μέρος του Λυκείου των Ελληνίων Καλλίνων γιατί δεν ζούσε μόνιμα στην Κάλυμνο. Το Λύκειο των Ελληνίδων όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τη συγχαρεί και να την τιμήσει γι' αυτό το εθνική σημασία μεγάλο έργο τη. Ευχαριστούμε ξανά την κυρία Πόπη Μαμή Ρούσου, την αδερφιά τη, για τη συνεργασία που είχαμε, για τις πληροφορίες που κατέγραψε και μας τις παρέδωσε μετά από αφήγηση της ίδιας της θείας της. Εμείς θεωρούμε ότι νοερά απόψε είναι μαζί μας η κυρία Μαρία. Έχουμε πάρει το ίδιο αναμνηστικό να τις παραδώσουμε, καθώς και το έντυπο Λύκειο των Ελληνίων Καλλίνων, παράδειγμα Καλλίνων, τιμής έλεγε το Λύκειο των Ελληνίων Καλλίνων, τιμά την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου για το εκπαιδευτικό και πολυπολιτισμικό έργο της. Όταν καλούσε τόσα παιδιά από τόσες χώρες και παρουσίαζε τόσους πολιτισμούς, δείγματα των πολιτισμών των παιδιών, ήταν ένα πολυπολιτισμικό έργο. Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, η πρόεδρος Καλλιόπιτας Άρα Πεκίνη και η Γενική Γραμματέας Σταυρούλα Πολιά. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι κάπου εδώ στις πρώτες θέσεις είναι και η κυρία Μαρία. Ακούω, καλά, 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 καλ